Καλησπέρα, Χρήστα, κυρίες και κύριοι. Αυτή η επίσκεψη αστραπή του Φρανσουά Ολάντ στην Κύπρο έκρυβε τελικά πολύ σημαντικές εξελίξεις και ειδήσεις και τις μεταφέρω αμέσως. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Φρανσουά Ολάντ στην κατηδίαν συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει ενημερώσει ότι η πρωτοβουλία της Γαλλίας που άρχισε στις 27 Σεπτεμβρίου μετά την εκεί επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας έχει αποδώσει καρπούς και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν απαντήσει θετικά σε αυτή την πρωτοβουλία της Γαλλίας για να είναι παρόντα στη διάσκεψη της Γενέβης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που αφορά σε αυτό το σημείο είναι ότι, όπως πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ και πάλι από διπλωματικές πηγές, στο διαδικαστικό ζήτημα δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα. Αντίθετα, μας έλεγαν ότι ενδέχεται τις αμέσως επόμενες των ημερών ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας να θέσει θέμα στο σώμα για να ληφθεί σχετική απόφαση. Υπενθυμίζω σε όλους ότι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών παίρνει οδηγίες από το Συμβούλιο Ασφαλείας, άρα το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να αποφασίσει από μόνο του την παρουσία του στη διάσκεψη της Γενέβης. Τρίτον, η πρωτοβουλία της Γαλλίας αφορά και στο επίπεδο της έκδοσης ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας για εποπτεία της εφαρμογής της λύσης και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει θετική ανταπόκριση. Από εκεί και πέρα, λοιπές ειδήσεις που προέκυψαν από την πολύ ουσιαστική, όπως φαίνεται, συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Φρανσουά Ολάντ είναι ότι πολύ σύντομα θα υπογραφεί νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας για παραχώρηση στρατιωτικών διευκολύνσεων μέσω της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου. Ανοίγω μία παρέθεση και σας λέω ότι ο Φρανσουά Ολάντ πριν να έρθει εδώ στο Προεδρικό είχε μεταβεί στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται 90 μίλια ανοιχτά της Λεμεσού. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό και τις δημόσιες τοποθετήσεις, προσθέτω από το διπλωματικό παρασκήνιο ότι η Γαλλία μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών της έχει μεταφέρει στη Λευκωσία ότι και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να είναι παρούσες στη διεθνή διάσκεψη της Γενέβης. Μάλιστα, επειδή το γνωρίζουμε και δεν κρύβουμε την αλήθεια, η Γερμανία έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον μέσω της Γαλλίας να είναι μέρος της διαδικασίας της Γενέβης, καθώς θεωρεί ότι διακυβεύονται ζητήματα ασφάλειας που αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο διεργασιών, όπως πληροφορούμαστε, κάποιες φίλες χώρες της Κύπρου, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ήδη επικοινωνήσει σε ανώτατο επίπεδο με την Τουρκία, με την τουρκική ηγεσία, για να διαγνώσουν τις προθέσεις της, χωρίς να προκύπτει επί του παρόντος οποιαδήποτε σχετική διαφοροποίηση των τουρκικών θέσεων στο θέμα της ασφάλειας εγγύησεων. Κλείνω, Χρήσανθε, και θα δούμε και τα σχετικά αποσπάσματα, λέγοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 15 του μήνα θα ενημερώσει τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί αναμένεται, με βάση τις πληροφορίες μας, να ληφθεί απόφαση για συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή διάσκεψη σε ανώτατο επίπεδο, όχι με την κυρία Μογκερίνη, αλλά και με τον κύριο Jean-Claude Juncker. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Χαραλά.